Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου παντρεύεστε. Είναι όλα έτοιμα. Τώρα φροντίζω τις τελευταίες λεπτομέρειες. Βασικά η Παυλίνα βαφτίζεται, η δεύτερη μας κόρη, η οποία μπαίνει πια και επίσημα στο δρόμο του Θεού. Και με αφορμή αυτό είπαμε και εμείς να πάρουμε την ευλογία του. Γιατί καταλαβαίνεις, μετά από 7 χρόνια γάμου δεν θα αλλάξει κάτι. Έχετε παντρευτεί με πολιτικό. Είμαστε παντρεμένοι με πολιτικό. Οπότε τώρα θέλουμε να πάρουμε την ευλογία του Θεού, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Παραδοσιακός γάμος, θρησκευτικός, όπως ξέρουμε. Όχι, δεν θα είναι πολύ παραδοσιακός. Νομίζω τίποτα παραδοσιακό δεν θα έχει αυτός ο γάμος. Είναι λίγο πρωτοπόρος, νεανικός, έτσι μοντέρνος, που λένε. Κλειστός γάμος. Είναι πάρα πολύ κλειστός, πάρα πολύ κλειστός. Μόνο οικογένειες και μετά θα κάνουμε ένα πάρτι για τους φίλους μας. Μετά από μια εβδομάδα. Μετά από μερικές μέρες, ναι. Εδώ Αθήνα. Αθήνα, ναι. Η κόρη έχει κάνει πρόβες για το φερματάκι. Φαντάζομαι τι σου λέει. Να σου πω, ναι, είναι 2 χρονών, κλαίει, χτυπιέται, δεν της αρέσει καθόλου, δεν έμεισε στη μαμά της, μάλλον έμεισε τον μπαμπά της που δεν του αρέσουν όλα αυτά. Η μεγάλη, εντάξει, είναι λίγο πιο κοντά σε μένα, της αρέσει, περιμένει πώς και πώς να ντυθεί παραμυθάκι, γιατί παραμυθάκι λέει ότι θα ντυθεί. Αλλά νομίζω ότι εκείνη την ημέρα, όπως όλα τα μωρά, θα κλάψει και αυτή, δεν θα το θέλαμε, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε μία μάχη με τον παπά.